Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητές συναδέλφες και αγαπητοί συνάδελφοι, για όνομα του Θεού, στους χαμηλοσυνταξιούχους και στους πολύτεκνους, βρήκατε να χτυπήσετε τη δημόσια σπατάλη. Αναφώνησε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς στον περσινό προϋπολογισμό. Τι σχέση έχει με τα ελλείμματα του δημοσίου η περικοπή εισοδημάτων στον ιδιωτικό τομέα? Όλες οι εκθέσεις λένε άλλα. Λένε ότι η βασική επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας προέρχεται από το μη μισθολογικό εργασιακό κόστος. Έλεγε πάλι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία χειροκροτούσε. Το μνημόνιο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς δεν πρέπει να ασκείται η οικονομική πολιτική. Πολλοί ισχυρίζονται, όχι εμείς, ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Αυτό που πάντως σίγουρα έχει χρεοκοπήσει είναι το ίδιο το μνημόνιο. Ένα σύστημα που βασιζόταν στην προείσπραξη του αύριο της χώρας και των παιδιών της, φράκαρε μέσα στα διέξοδά του, με κύριο υπεύθυνο το Πασόκ που το οικοδόμησε. Αυτά έλεγε ο κύριος Σαμαράς, σημερινός πρωθυπουργός της χώρας, στην περίπτωση ομιλία για τον προϋπολογισμό. Λιγότερο από ένα χρόνο μετά έρχεται με την επιχειρηματολογία την οποία τότε κατήγγειλε να σαρώσει ό,τι άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, διότι δεν ήταν αρκετά μεσαίωνας και διότι δεν είχαν γίνει αρκετά χατήρια στην εργοδοσία, στο ΣΕΔ και στην Τρόικα. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά φαίνονται πια τόσο τετριμένα και τόσο θεατρικά και δεν θέλω να φάω πραγματικά το χρόνο μου παραβιάζοντας ορθά ανοιχτές πόρτες. Όποιος ή όποια έχει την παραμικρή ή μάλλον είχε την παραμικρή αμφιβολία για το ποιο είναι το σχέδιο όλων αυτών, μα όλων αυτών, καινούριων και παλιών για τη χώρα, πλέον είμαι σίγουρος και σίγουρη. Λαϊλασία, ξεπούλημα, φτώχεια, ανεργία, ρατσισμός, καταστολή, αναξιοπρέπεια, πλούτος για τους ήδη πλούσιους, ατιμορρησία. Εμείς τι λέμε απέναντι σε όλα αυτά? Λέμε ότι ήρθε η ώρα της αριστεράς. Λέμε ότι ήρθε να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά. Λέμε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει ο λαός. Το μέλλον δεν θα έρθει από μοναχό του έτσι νέτο σκέτο, αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς. Αυτά έγραφε ο Μαγιακόφσκι. Θα πάρουμε τα μέτρα μας λοιπόν, για να μην στείλετε τη χώρα στον αγύριστο, προκειμένου να πλουτίσουν ακόμα περισσότερο οι πλούσιοι και προκειμένου να γίνουμε μια ωραιότατη αποικία κερδοφορίας του κεφαλαίου μαζί με όλο τον νότο της Ευρώπης. Όση συκοφαντία και να φάγει αριστερά όλα αυτά τα χρόνια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δυστυχώς για κάποιους δεν μπορεί να κρυφτεί ότι και με τα λάθη της και με τις κακές της στιγμές, είναι αυτή όμως που πάσχισε για την ελευθερία, για τη χειραφέτηση της κοινωνίας, για την ισότητα των φύλων, για να μην υπάρχουν φτωχοί, για να μην υπάρχουν σκλάβοι, για την τέχνη, για την ελευθερία της έκφρασης, την αξιοπρέπεια, για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα, για τη φύση, για ένα καλύτερο κόσμο, για όλους και όλες χωρίς κανένα αποκλεισμό. Και δεν το έκανε αυτό επειδή έχει το μονοπόλιο της κοινωνικής ευαισθησίας που έλεγε χθες ο κ. Λικουρέτζος ή το προνόμιο της καλής καρδιάς που μας έλεγε πριν δύο χρόνια ο κ. Λοβέρδος. Το έκανε επειδή παλεύει για ένα δίκαιο κόσμο. Τι λέμε λοιπόν εμείς σήμερα ως αριστερά, μέσα και έξω από την Ελλάδα? Ότι η Ελλάδα, εκτός από χώρα σε ανθρωπιστική κρίση, με εκατομμύρια ανέργους, νεόπτωχους και απελπισμένους συνταξιούχους, με διαλυμένη την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, με διαλυμένη την παιδεία, είναι μια κοινωνία που αγωνίζεται ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, που παλεύει να σταθεί όρθια μέσα από εκατοντάδες δίκτυα αλληλεγγύης για όλους και για όλες, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη. Και θα σταθούμε λοιπόν όρθιες και όρθιοι σε πείσμα της κυβέρνησης, σε πείσμα των δανειστών. Είναι πεποίθησή μας ότι ο ελληνικός λαός, όπως και όλοι οι λαοί της Ευρώπης και του πλανήτη, διαθέτει και τους οικονομικούς πόρους και τους φυσικούς πόρους και πάνω απ' όλα τους ανθρώπινους πόρους, ανθρώπους που έχουν ικανότητες, ανθρώπους που έχουν όρεξη για να ζήσουν με αξιοπρέπεια, με δημοκρατία, με αλληλεγγύη, για να απαλλαγούν από τον βρόχο της Τρόικας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τη λαϊλασία των κυβερνήσεων, του διεθνούς και του τόπιου κεφαλαίου. Και αυτό είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι της τρικομματικής κυβέρνησης. Τίποτε μεν δεν είναι ρόδινο
Και τίποτα πια δεν είναι εύκολο. Και φυσικά να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία επιστροφή στο προηγούμενο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση της εισηγήτριας της Δημοκρατικής Αριστεράς που έλεγε ότι δεν έχει νόημα μια πολιτική η οποία δεν οδηγεί σε αποτελέσματα που να έχουν κοινωνική δικαιοσύνη. Μα ακριβώς η εφαρμογή αυτής της πολιτικής οδηγεί σε αποτελέσματα που δεν έχουν καμία κοινωνική δικαιοσύνη και οδηγεί σε αποτελέσματα που είναι απελπιστικά. Η μόνη διέξοδος που υπάρχει εμείς μπορούμε να τη φωτίσουμε. Υπάρχουν βουλευτές και βουλευτίνες που δεν ανήκουν στην αριστερά και θα ήθελαν να φωτίσουν αυτή την ίδια διέξοδο για τη χώρα και τους εργαζόμενους. Αν ναι, τους καλούμε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το πολιτικό σύστημα, κλειδονιζόμενο σήμερα, κάνει επικίνδυνες συμμαχίες, χαϊδεύοντας ακροδεξιά αντανακλαστικά και δημιουργεί ένα τεράστιο κίνδυνο που όμως στη χώρα μας πιστεύω βαθύτητα πως δεν μπορεί να περάσει. Το φασιστικό κίνδυνο. Και από όσα έχω διαβάσει, από όσα μου έχουν διηγηθεί, από όσα έχω δει στον κινηματογράφο, από όσα έχω ακούσει τη μουσική, κανείς ποτέ στην ιστορία δεν μετάνιωσε για τη συμμετοχή του στον αγώνα κατά του φασισμού, είτε ως πολίτης, είτε ως στρατιώτης, είτε ως αντιστασιακός. Όπως έγραφε και ο Hobsbawm, που τον χάσαμε πρόσφατα, δύσκολα θα βρεθεί άντρας ή γυναίκα που να μετανιώνει για την υποστήριξή του προς την Ισπανική Δημοκρατία, τότε επί Φράνκο, ή για το μερίδιό του, όσο μικρό κι αν ήταν, στον πόλεμο κατά του φασισμού. Έρχεται επέτειος του Πολυτεχνείου την άλλη εβδομάδα και είμαι σίγουρη πως δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην είναι περήφανος για τη συμμετοχή του στον αγώνα κατά της Χούντας. Να μην ξεχνάμε λοιπόν, για να μην κινδυνεύσουμε να ζήσουμε αποτρόπες στιγμές. Και δεν νομίζω ότι η θεωρία των δύο άκρων που καλλιεργεί η κυβέρνηση βοηθά να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να μην επαναλάβω τις τόσο σημαντικές σκέψεις του Hobsbawm πάλι, του μεγάλου αυτού ιστορικού, διανοούμενου και συγγραφέα, στο βιβλίο του «Πώς να αλλάξουμε τον κόσμο», που έλεγε πως «Για άλλη μια φορά είναι προφανές ότι η λεγόμενη αγορά δεν είναι καμία απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο 21ος αιώνας, το οποίο είναι ότι η απεριόριστη και ολοένα και πιο υψηλής τεχνολογίας οικονομική ανάπτυξη, κατά την επιδίωξη ενός μη βιώσιμου κέρδους, παράγει παγκόσμιο πλούτο, αλλά με κόστος έναν ολοένα και πιο περιττό συντελεστή της παραγωγής, την ανθρώπινη εργασία. Και θα μπορούσε κανείς να προσθέσει και τους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Ο οικονομικός και πολιτικός φιλελευθερισμός, μεμονωμένα ή συνδυασμένα, δεν μπορεί να δώσει τη λύση στα προβλήματα του 21ου αιώνα. Για άλλη μια φορά έχει έρθει η ώρα να πάρουμε το μάτι στα σοβαρά. Για άλλη μια φορά λέω και εγώ, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω, ότι ίσως πρέπει να θυμηθούμε τη Ρόζα Λούξεμπουργκ που έβλεπε τόσο μπροστά και έλεγε με τόσο ξυδέρκεια «Σοσιαλισμός και βαρβαρότητα». Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε. Το λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, κύριος Ευάγγελος Λιβιεράτος, για 12 λεπτά.